Ο φακός του Κάλυμνος Νιούς βρίσκεται στη γειτονιά του Αγίου Βασιλείου. Και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Κυρία Μαρία, τι πρόβλημα έχετε? Δεν έχω νερό καθόλου. Πόσο καιρό? Μια εβδομάδα και. Αλήθεια? Ναι. Όλη εδώ η γειτονιά? Όλη η γειτονιά. Και βλέπω τώρα έχετε τα σκαφίδια σας εδώ. Ναι, για να μαζέψω νερό, βάλω τουλάχιστον τουαλέτα μέσα. Σας λένε τίποτα? Τίποτα. Από τη ΔΕΙΑΚ? Μας κοροϊδεύουνε. Τι σας είπανε, τι σας είπανε? Μα θα διορθωθεί η ζημιά και άμα μπορείτε πάνε πλύνετε τα πάνω στο μηχάνημα. Τα ρούχα σας. Όλη εδώ η γειτονιά έχει το ίδιο πρόβλημα με εσάς? Το ίδιο πρόβλημα. Να πάω και στην κυρία Μαρία. Η Κατερίνα. Α, εσείς η Κατερίνα η Μπρέκοβιτς. Ναι, η Κατερίνα Μπρέκοβιτς. Τώρα πάει η τέταρτη μέρα που δεν έχουμε το νερό. Πήγα στη ΔΕΑΚ να κάνω το παράπονο μου. Μου είπανε το ξέρουνε και ότι πολεμάνε να βρούνε που είναι το πρόβλημα. Εχθές το βράδυ ήρθε το νερό για 1-2 ώρες και ξανά κόπηκε πάλι. Μάλιστα. Είμαστε στον 22ο αιώνα και αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν είναι ντροπή. Πέστε μου το Μπρέκοβιτς. Ναι. Είστε Καλυμιά? Εγώ είμαι Καλυμιά, Μαυρίτσι. Αλλά πήρατε τον... Ναι, το σύζυγός μου. Είμαστε 52 χρόνια παντρεμένοι. Από πού είναι ο σύζυγος? Είναι από... Σλοβενία. Α, Σλοβενία. Στη Σλοβενία δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, λέτε? Δεν νομίζω, εμείς είμαστε από την Αυστραλία και αυτά τα πράγματα όταν συμβαίνουν τα φτιάχνουν μέχρι που να φτιαχτεί το πρόβλημα. Και ξέρετε κάτι, είπανε στη ΔΕΙΑΚ, μας είπανε ότι υπάρχει ένα μηχάνημα, αγοράσανε, το οποίο εντοπίζει τις βλάβες. Πού είναι αυτό το μηχάνημα τώρα, λέω κι εγώ, κυρία Μαρία μου, για πείτε μου τώρα. Τρεις μήνες που μας κοροϊδεύουνε, τους φέρνουμε πάνω, όλα η ζημιά δεν είναι εδώ, είναι κάτω. Λεγαστούμε αύριο. Τρεις μήνες τώρα. Και πώς περνάτε τώρα που είναι τόσο ζέστες μες στο καλοκαίρι? Κουβαλάμε από πάνω και εγώ είμαι χειρισμένη καρδιά και δεν μπορώ να κουβαλώ. Τι να πούμε τώρα, να κάνουμε έκκληση στη ΔΕΙΑΚ, στο Δήμαρχο, να βάλουν ένα χεράκι. Τι λέτε εσείς, κυρία Μπρέκοβιτς? Δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν, πρέπει να τα λύνουν τα προβλήματα. Ωραία, συμβαίνουν προβλήματα, αλλά πρέπει να τα λύνουν. Στην Αυστραλία, σε ποια πόλη μένετε? Στο Σίδνεϊ μένομαι. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δουλεύουν 24 ώρες μέχρι που να το λύσουν. Άρα αυτά που ζείτε εδώ είναι πρωτόγνωρα, ε? Πάρα πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ κατέγραψα την αγωνία σας και ελπίζουμε να βάλει το χέρι και ο Άγιος Βασίλης που είναι κοντά, ναι. Να βρούνε τελικά την ζημιά. Τη ζημιά να είστε καλά. Σαν να είστε καλά. Πρέπει να μας βοηθήσουν. Δεν γίνεται άλλο.